και η Μίλαν στους 8. Πέρασαμε στο Van der Stock των Βρυξελών, όπου η Άντερλεχτ υποδέχτηκε τη Σπάρτα Πράγας. Στο πρώτο παιχνίδι οι Βέλγοι είχαν κερδίσει 1-0. Εδώ η κεφαλιά από τον Τζόνι Μπόσμαν δεν και η Μίλαν στους 8. Πέρασαμε στο Van der Stock των Βρυξελών, όπου η Άντερλεχτ υποδέχτηκε τη Σπάρτα Πράγας. Στο πρώτο παιχνίδι οι Βέλγοι είχαν κερδίσει 1-0. Εδώ η κεφαλιά από τον Τζόνι Μπόσμαν, δεύτερο λεπτό 1-0 για την Άντερλεχτ. Ισοφάρισε για τους Τσέχους στο 17ο λεπτό με τον Τβίρνικ 1-1. Στο λεπτό 1-0 για την Άντερλεχτ. Ισοφάρισε για τους Τσέχους στο 17ο λεπτό με τον Τβίρνικ 1-1. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου η Άντερλεχτ θα πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Λουκ Νίλις, 2-1 μπροστά στους σκόρ οι Βέλγοι. Για άλλη μια αρχές του δεύτερου ημιχρόνου η Άντερλεχτ θα πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Λουκ Νίλις, 2-1 μπροστά στους σκόρ οι Βέλγοι. Για άλλη μια φορά όμως η Σπάρτα Πράγας θα καταφέρει να ισοφαρίσει με τον Βόνας εξ το 61ο λεπτό. Στη συνέχεια δύο γκολ πέτυχαν οι παίκτες της Άντερλεχτ και πήραν την νίκη. Το πρώτο στο 73ο λεπτό και πάλι με τον Λουκ Νίλις. Πλάσαρε πολύ ωραία τον Κούμπα 3-2 και 3 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Το λεπτό. Στη συνέχεια δύο γκολ πέτυχαν οι παίκτες της Άντερλεχτ και πήραν την νίκη. Το πρώτο στο 73ο λεπτό και πάλι με τον Λουκ Νίλις. Πλάσαρε πολύ ωραία τον Κούμπα 3-2 και 3 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού ο Μπρούνο Βερσαβέλ πέτυχε το τελικό Άντερλεχτ Σπάρτα Πράγας 4-2. Η Άντερλεχτ μπήκε και αυτή σε όμιλο. Ο Μπρούνο Βερσαβέλ πέτυχε το τελικό Άντερλεχτ Σπάρτα Πράγας 4-2. Η Άντερλεχτ μπήκε και αυτή σε όμιλο.